τίνες μάτια να σε γυρέψω, σε ποια αγκαλιά να γυρώ. Η Εύα Κουμαριανού δεν έχει ζήσει μια ζωή παραμυθένια. Δεν έχει αγαπηθεί όσο αγάπησε, δεν δικαιώθηκε όσο περίμενε, δεν απαλλάχθηκε από το βάρος της διαφορετικότητας. Ναι, είναι διαφορετική και αυτό την κάνει ξεχωριστή. Την λένε Εύα και αυτή είναι όλη της η ζωή σε μια ωραία παράσταση. Ο σκηνοθέτης πήρε τα πιο δυνατά, ναι, τα πιο ζουμερά. Ζουμερά υπάρχουν και άλλα, πιο κομμωδία, αστεία, ναι, πιο κομικά. Πήρε όμως αυτά που με έχουν στιγμή, δηλαδή αυτά που έχω μέσα μου, βαθιά. Και μπόρεσε και μου τα τίναξε, δηλαδή το ηφαίστειο, όπως το λέω συνέχεια και θα το λέω συνέχεια, δεν γίνω γραφική. Είχα ένα κλειστό ηφαίστειο και μου το άνοιξε και πεταχτήκαν όλα. Και δεν μπορώ να φανταστώ, είμαι ευαίσθητο παιδί, αλλά έχω άμυνες. Τώρα δεν έχω, με το παραμικρό που θα δω, και εδώ και στην παράσταση, το είδες και χθες, ότι ήταν και νομίζω ότι ήταν και η πρώτη φορά που πνιγόμουν από το κλάμα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος με έχει κάνει πολύ ευαίσθητο. Με το παραμικρό. Τη συναντήσαμε λίγο πριν την παράστασή της στο θέατρο Αλκμίνη και μας μίλησε για τη ζωή της. Η Εύα Κουμαριανού δεν υποδίεται κάποιον ρόλο, ούτε καν στο θέατρο. Είναι δύσκολο κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα να παίζεις τη ζωή σου και να τη βλέπουν άλλοι θεατές και να σου λένε άλλα σχόλια και να σταματάνε σε άλλα σημεία ή να γελάνε σε άλλα σημεία ή να δακρύζουν, γιατί εμείς φύγαμε όλοι δακρυσμένοι χθες. Ναι, χαίρομαι που πω, γιατί λένε ότι είναι δύσκολο να κάνεις τον άλλο να γελάσει. Όντως είναι δύσκολο. Καταρχήν δεν είμαι ηθοποιός. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Μην έχουμε τίποτα αστυνομίες. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είμαι ηθοποιός. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός για να παίξεις τη ζωή σου. Εγώ το λέω. Δεν είμαι ηθοποιός. Είναι δύσκολο να κάνεις τον άλλο να γελάσει. Ο κωμικός δηλαδή να γελάσει. Όντως. Αλλά είναι και δύσκολο τον άλλο να τον κάνεις να δακρύσει. Και όταν βλέπω δακρυσμένα πρόσωπα, γυναίκες μεγάλης ηλικίας να δακρύζουν αυτά που λέω από τη ζωή μου, είναι, λέω, τα κατάφερα. Όλοι περιμένουμε η ζωή μιας γυναίκας σαν και εσάς να είναι γεμάτη στρας, φώτα, στραφταλιζέ φορέματα, ανθρώπους που να τις αγαπούν. Στην παράσταση όμως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή η Εύα δεν είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στάρ. Κοίτα, έγινα. Δεν είμαι στάρ, μωρέ. Όχι, δεν θέλω εγώ στάρ. Δεν είμαι. Εγώ κάνω το σόου μου. Εντάξει, άλλο αυτό το σόου τις κούκλες και άλλο αυτό είπα. Τελείως διαφορετικά. Αν θα μου πούνε, ας πούμε, ποια θα διαλέξει από τα δυο, συγκρούομαι. Τώρα πια έχουμε σε σύγκριση. Αλλά αυτό που κάνω στις κούκλες, με αυτό εδώ, είναι πολύ λίγο. Αυτό που κάνω στις κούκλες, με σχέση με αυτό εδώ. Στις κούκλες είναι σόου. Ναι, γι' αυτό σου λέω, είναι τελείως διαφορετικό. Στην ερώτηση αν έχει σχέση με τη μητέρα της σήμερα, η απάντησή της ήταν αρνητική. Δεν την έχω. Δεν έχω καθόλου. Δηλαδή, τον πατέρα μου δεν το γνώρισα ποτέ. Ήταν, όταν χώρισε η μάνα μου, ήταν έγκυος. Δεν το γνώρισα καθόλου τον πατέρα μου. Με τη μάνα μου, λόγω της επιλογής μου, δεν μου μιλάει. Εντάξει. Να είναι καλά εκεί που είναι. Την παράσταση την καλέσατε να έρθει να δει? Καλέ, εδώ δεν θέλει να με δει την παράσταση. Θα έρθει να δει, μη χειρότερα. Θα περνούσε ένα μήνυμα, αυτό εννοώ. Όχι, όχι, αγάπη μου, όχι, όχι. Δυστυχώς, όχι. Δυστυχώς. Λέω της μάνας μου, λέω τι κούκλα που είναι. Κοίτα τι ωραία πόδια που έχει. Φαντάσου τι καημό είχε η μάνα μου στο μυευτήρι όταν γεννήθηκα. Τι είπα για παλαμάκια. Ήθελα να με παντρέψει. Σαν να της είπα εγώ, θέλω να παντρευτώ τη Χριστίνα. Καλέ. Και πιάνει τη θεία μου τη Λευτερία και λέει του Κώστα του αρέσει η Χριστίνα. Και ένα Σαββάτο βράδυ μαρεβωνιάζουμε. Θα περάσει πάρα πολύ άσχημα. Παιδικά χρόνια. Μέχρι και εκκλησιαστικό αρεβόνα θα τον έλεγε. Ναι, για φαντάσου τώρα στο μυευτήριο που γεννήθηκα, τι χαρά η μαμά μου να κάνει αγόρι και το μυαλό της ήθελε να με παντρέψει. Είπατε
εσείς ότι ωραία η Χριστίνουλα. Ναι, η Χριστίνα και εγώ βρέθηκα τώρα στον Αρεβόνα. Τώρα για φαντάσου τώρα. Εντάξει, όλα καλά πήγανε. Τι χωρίσατε τη Χριστίνα. Το καημένο το κοριτσάκι, τι του φταίγα. Έχει έρθει. Όχι, του φταίγα. Τι έφταιγε το καημένο. Πέρασε δύσκολη ζωή και την εκμεταλλεύτηκαν, όπως λέει η ίδια χαρακτηριστικά. Κοίτα, εγώ έτσι κι αλλιώς εκτεθειμένη ήμουνα. Από τηλεοράσεις ήμουνα μέσα στα πράγματα. Εντάξει, φταίω κι εγώ. Όπου έβλεπα κάμερα πήγαινα. Το ψώνιο. Είχα το ψώνιο. Τι ήξερα εγώ τώρα, αν εγώ αυτά που λέω στην τηλεόραση, τις αηδίες, ο άλλος γέλαγε, αλλά χάλαγα εγώ το προφίλ μου, την εικόνα μου και δεν με πέρανε ποτέ στα σοβαρά. Η Εύα Κουμαριανού δεν κολούσε πουθενά. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, αυτό γίνεται απόλυτα σαφές. Φεύγοντας, περνάω από το καμαρίνι της Μαρίας Ιωαννή και της Αβέρνη της παίρνω το φόρεμα και το φοράω στην πιάτσα μου και το γυρίζω την άλλη μέρα μέσα στους λεκέτες, καλέ. Τι είχανε πέσει απάνω μου, πίνεις και τσάι τώρα. Το γύρισα καπέλο. Πάω γρήγορα την άλλη μέρα προτού έρθει και τα αφήνω στο δωμάτιο, στο καμαρίνι της. Και περιμένω τώρα να δω τι θα γίνει. Και έρχεται και το βλέπει το φόρεμα και αρχίζει να φωνάζει και να μην καταλαβαίνω τι να λέει και να μασάει αυτή τη τσίχλα. Άμα μασάει τσίχλα δεν καταλαβαίνεις τι έλεγε. Ουφ, λέω τη σκαπούλα, τα βάλε με τις καθαρίστριες. Λέω Παναγία μου, Σε μία από τις πρώτες της παραστάσεις υπήρξε ένα περιστατικό που τη συγκίνησε πολύ. Μία κυρία, θα το πω αυτό, είναι η Έλενα η Πλάτωνος, έχει μία κυρία στο σπίτι που την πρόσεχε και είναι άρρωστη με καρκίνο. Τελευταίο στάδιο δηλαδή, δεν έχει, θα έχει ζωή. Και ήρθε να με δει γιατί δεν ήταν σίγουρο ότι θα ζήσει. Και μου λέει τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχη που σε είδα. Γιατί το έκανα πρόβα μία φορά σπίτι στην Ελένα την Πλάτωνος για να γράψει τους στίχους. Το έπαιξα μπροστά στα πόδια της. Και η κυρία αυτή βγήκε και έκλαιγε με κλάματα. Και μου λέει τώρα μπορώ να πεθάνω που σε είδα, δεν με νοιάζει λέει να πεθάνω τώρα αύριο. Είδες πόσο, τι άνθρωποι είναι τώρα, πιάνει και αυτό τώρα, δεν μπορώ. Συγκινούμε, δεν μπορώ, ναι. Ο άνθρωπος που μας έδωσε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε καλύτερα, μιλά για την Εύα Κουμαριανού με συγκίνηση. Ο Αντώνης Μποσκοίτης έγραψε τα κείμενα και σκηνοθέτησε τη διαφορετική αυτή παράσταση. Είχα κάνει μια συνέντευξη με την Εύα Κουμαριανού το 2011 για ένα free press, το Φαγκαζίν. Και αυτή η συνέντευξη, όπως γράφω και μέσα στο πρόγραμμα της παράστασης, ενώ ήταν να δημοσιευτεί δισέλιδη, πήγε εξασέλιδη. Ήταν τέτοιος ο πλούτος των αφηγήσεων της Εύας, ώστε η αρχισυνταξία αποφάσισε να δημοσιευτεί αυτούσια. Αυτό έγινε το 2011. Το 2012 συνεργαστήκαμε στο ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα Γόγου, όπου η Εύα απήγγειλε ένα ποίημα της Γόγου μπροστά στο φακό. Και ένα χρόνο μετά βγήκε και το βιβλίο της. Όπου εκεί υπήρχαν φυσικά και πολλές άλλες ιστορίες που δεν θα μπορούσαν να έχουν χωρέσει σε μία συνέντευξη. Όλα αυτά τα χρόνια δούλευα το σκεπτικό αυτό, αυτή η συνέντευξη να γίνει ένας θεατρικός μονόλογος. Σημειωτέων ότι όποιος ανατρέξει στο τεύχος νούμερο 3 του Φαγκαζίν, όποιος το έχει εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βρει ότι έκλεινε αυτή η συνέντευξη λέγοντας την Εύα ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου χαρίσατε ένα θεατρικό μονόλογο. Δηλαδή ήταν τέτοια η υφή του λόγου της που οδηγούσε άνετα σε ένα θεατρικό μονόλογο. Και έτσι της το πρότεινα πριν από μερικούς μήνες, στα τέλη του 2015, δέχτηκε η Εύα, πρέπει να πω, πάρα πολύ νυφάλια, χωρίς καμία έπαρση. Και μάλιστα με το φόβο ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, ότι αυτός θα ήταν απλά ένας ενθουσιασμός δικός μου και ότι μετά δεν ξανατηλεφωνιόμασταν. Αλλά σύντομα, μετά από 20 μέρες, ξεκινήσαμε τις πρόβες. Για το τέλος, η Εύα Κουμαριανού μας κράτησε το καλύτερο. Έγινα κουμπάρα, λέει, και σίγουρα η συνέχεια θα σας εκπλήξει. Και έγινε και κουμπάρα. Θα το πω. Αμέ. Θα παντρέψετε ζευγάρι. Έγινε κουμπάρα στο σύμφωνο συμβίωσης, βέβαια. Είμαι η πρώτη κουμπάρα στην Ελλάδα. Τέλος. Δεν το ξέραμε. Ναι. Παντρέψατε κάποιο φιλικό σας ζευγάρι. Όχι, άγνωστο. Μου το προτείνανε και έγινε κουμπάρα. Εντάξει, και στα δικά σας. Άμε. Ένα γάμο το σκεφτόσαστε τώρα, έτσι. Όχι τώρα, το χοντρένουμε, όχι, δεν είναι. Όχι τώρα, μην λέμε τώρα χαζομάρες. Το σύμφωνο της βίωσης, ωραία, εντάξει, καλό είναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, εντάξει. Σκέφτεστε, δηλαδή, να κάνετε κάτι τέτοιο.
Ναι, μέχρι εκεί δεν είναι τώρα. Σε τίνες μάτια να σε γυρέψω, σε ποια αγκαλιά να γυρώ.